ωραίο μπάσκετ, αλλά και την κρίσιμη ώρα είδαμε και καλές άμυνες. Αυτή η ομάδα, επαναλαμβάνω, έχοντας κατακτήσει πλέον την πρώτη θέση στον όμιλο. Η δουλειά εδώ έγινε. Αύριο το παιχνίδι με την Ολλανδία είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Βασίλη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Θα δούμε, θα δείξει. Τώρα μέχρι μπορεί να φτάσει κανένας, το ξέρει. Μπορεί να φτάσει και μέχρι το τέλος, μπορεί να φτάσει και το πρώτο που το απέφτουμε και το πρώτο. Είμαστε έτοιμοι στη χειαστή παιχνίδια να παίξουμε το ίδιο μπάσκετ, το μαγικό μπάσκετ που ξέρουμε. Αυτό το πάση που μας δίνει τις συνέχεια και πραγματικά ξέρω πώς να το κάνουμε. Βασίλη, χθες ο Γιούρης το κάνει μόνο και μόνο για να σε καταστρέψει. Και σήμερα τον επιβεβαίωσες με αυτό που έκανες και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο σημείο που πλησίασαν πολλοί Σλοβαίνοι. Υπάρχει ένας τρίλος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πάση που μιλάει έτσι για σένα, σίγουρα πάρα πολύ τιμητικό. Αλλά θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά όσο πρέπει να μην το πω. Το πάση είναι ομαδικό άθλημα και κοινωνικό. Και πραγματικά αυτό που βγάζουμε, αυτό το ομαδικό πνεύμα. Όπως είπα και πριν, τα παιδιά σε πολλές φάσεις λέω ότι σκοτώνονται να μου κάνουν ένα σκριν για να μπορώ να πάρω την μπάλα. Εγώ μετά πρέπει να διαβάσω το παιχνίδι. Ο άλλος παίκτης να πάρει την μπάλα πρέπει να διαβάσει καλά τη φάση, το close out. Είναι ομαδικό το μπάσκετ.